Μα κυρίες και κύριοι, στη βελτίωση της θεραπείας του καρκίνου στο πάνκρεας στοχεύει επιχορήγηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που εξασφάλισε ο Τριαντάφυλλος Τηλιανόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και επικεφαλής του Εργαστηρίου Βιοφυσικής του Καρκίνου. Πρόκειται, να σας πω, για το πρώτο ERC Advanced Grant για την Κύπρο μετά από 11 χρόνια. Και βεβαίως είναι μαζί μας μέσω Skype ο Τριαντάφυλλος Τηλιανόπουλος. Πρωτίστως, για να σας συγχαρούμε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Και να μάθουμε περισσότερα για αυτό το έργο. Είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα για τον όποιον ερευνητή, έτσι να εξασφαλίσει αυτή τη χρηματοδότηση. Γιατί δεν το πράττουν πολύ, περνάει από μια διαδικασία. Έτσι, τα ευρωπαϊκά αυτή η χρηματοδότηση. Το έχετε επιτύχει, κύριε Στελανόπουλε, προφανώς, διότι έχουν εξετάσει το έργο που θέλετε να αναπτύξετε. Και ότι είναι κάτι το μπορεί να επιτευχθεί. Άρα θα έχουμε και καλά νέα, σύντομα εύχομαι, για τον καρκίνο στο πάνκρεας. Ναι, να σας πω ότι είναι η τρίτη φορά που παίρνω μια παρόμοια χρηματοδότηση, όχι σε επίπεδο το advance όπως αναφέρατε, ναι, των 2,5 εκατομμυρίων. Ξεκίνησαμε πριν από 10 χρόνια περίπου, το 2014, με 1,5 εκατομμύριο πίσω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, όπου φτιάξαμε το Εργαστήριο Βιοφυσικής του Καρκίνου εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ήταν και η περίοδος και λόγω αυτού του grant που μετακόμισα από την Αμερική, από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, εδώ στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Και μάλιστα το 2020 ξεκινήσαμε ένα δεύτερο project πάνω στο πάλι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, ύψους 2 εκατομμυρίων. Και επειδή το εργαστήριο είναι πολύ παραγωγικό, όλη η έρευνα είναι πάνω στο καρκίνο, μας δώσαν τώρα και αυτή την επιχορήγηση που, όπως πολύ σωστά είπατε, η τελευταία που είχε δοθεί ήταν το 2011. Ναι. Τώρα, για το συγκεκριμένο έργο. Στοχεύει στον όγκο του παγκρέατος, που όγκος του παγκρέατος, που όπως πιθανόν να ξέρετε είναι από τους πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμους και με τους πιο μικρά ποσοστά επιβίωσης, τουλάχιστον μέσα και στους 6 μήνες, ένα πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών θα επιβιώσει. Και σε όλα αυτά τα χρόνια της έρευνας που κάνουμε και εδώ στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και από την προηγούμενη εμπειρία που είχα στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, γνωρίζουμε ποια είναι οι λόγοι, οι βασικοί λόγοι για τους οποίους υπάρχουν τόσο μικρά ποσοστά επιτυχίας στις χημειοθεραπείες που δίνονται σε καρκινικούς όγκους όπως είναι αυτή στο πάγκρεας. Και ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι οι όγκοι αυτοί δεν αιματώνονται. Τα αιμοφόρα αγγεία που υπάρχουν εκεί μέσα δεν είναι λειτουργικά, επειδή είναι εξαιρετικά σκληροί σαν όγκοι και τα αιμοφόρα αγγεία είναι τόσο εύπλαστα που αμέσως συμπιέζονται και κλείνουν. Οπότε όταν έχουμε υπολογιστεί και από τη δικιά μας έρευνα και από έρευνα άλλων ότι ένα 80-90% των αγγείων που υπάρχουν στους όγκους στο πάγκρεας δεν είναι λειτουργικά. Μόνο ένα 10% είναι λειτουργικό και όπως οι χημειοθεραπείες δίνονται μέσα από το αίμα. Θα πρέπει να κυκλοφορήσει η θεραπεία μέσα από το αίμα και να φτάσει στον καρκινικό όγκο για να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα. Επομένως, όταν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των καρκινικών όγκων είναι λειτουργικά, η χημειοθεραπεία θα πάει σε όλο το σώμα, θα προκαλέσει τις διάφορες παρενέργειες που προκαλούν οι χημειοθεραπείες, σκοτώνοντας διάφορα άλλα κύτταρα όπως τα κύτταρα του σωματικού συστήματος. Αλλά δεν θα φτάσει ποτέ, ναι, στο κύτταρο, θα φτάσει πολύ μικρές ποσότητες. Ναι, λόγω της αντίστασης που μας έχετε εξηγήσει τώρα, εκεί στο σημείο. Ακριβώς. Και αντιλαμβάνομαι ότι και η ακτινοθεραπεία εδώ δεν είναι λύση, γιατί στο σημείο που βρίσκεται το πάνκρεας δεν μπορεί η ακτινοθεραπεία ως μια λύση αντί της χημειοθεραπείας. Ναι, συνήθως συνδυάζεται η χημειοθεραπεία, ναι, με ακτινοθεραπείες. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε το standard of care, η χορηγήση, η θεραπεία που θα δοθεί στους ασθενείς με πάγκρεας δεν μπορούν να χειρουργηθούν. Ήταν, ναι, δηλαδή αρκετά μεγάλη στη διάγνωση για να χειρουργηθούν. Είναι συνδυασμός χημειοθεραπείας με ακτινοθεραπεία. Μάλιστα. Αλλά και για να λειτουργήσει η ακτινοθεραπεία, θα πρέπει να υπάρχει αρκετή ποσότητα οξυγόνου. Mm-hmm. Επομένως, η έλλειψη οξυγόνου λόγω της έλλειψης της αιμάτωσης των αγγείων προκαλεί επιπτώσεις, δυσχεραίνει σε βαθμό που μπορεί να είναι αφάνταστος τόσο της χημειοθεραπείας όσο τις ακτινοθεραπείες. Σε προηγούμενη έρευνα που έχουμε κάνει, βρήκαμε τρόπους να αυξήσουμε τα αιμοφόρα αγγεία, να αυξήσουμε το ποσοστό των αιμοφόρων αγγείων που αιματώνονται. Και αυτό έχει περάσει σε κλινικές μελέτες και στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, στην Αμερική, αλλά και εδώ σε συνεργασία με συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου για ασθενείς με σαρκώματα. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο χρηματοδότηση που λάβαμε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμα και αν τα φάρμακα φτάσουν στον καρκινικό όγκο, γιατί όπως σας είπα, έχουμε δει και έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε την αιμάτωση των αγγείων, είναι ότι ο τα ίδια τα καρκινικά κύτταρα αντιστέκονται και δεν αντιστέκονται στις χημειοθεραπείες. Δηλαδή δεν θα σκοτωθούν ακόμα και όταν φτάσει η αρκετή ποσότητα. Είναι το λεγόμενο αντίσταση στη χημειοθεραπεία. Και σε δουλειά που έχουμε κάνει στο εργαστήριο, έχουμε ερευνήσει διάφορους μοριακούς μηχανισμούς που τα κύτταρα αναπτύσσουν με σκοπό να αμυνθούν, τα καρκινικά κύτταρα να αμυνθούν στις χημειοθεραπείες.
Οπότε ο σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι, αφού έχουμε καταφέρει ως ένα βαθμό να φτάσουν τα κύτταρα, να φτάσει η χημειοθεραπεία τα κύτταρα, τα καρκινικά, πώς μπορούμε να αυξήσουμε το ποσοστό των καρκινικών κυττάρων που θα σκοτωθούν από αυτή τη χημειοθεραπεία, δηλαδή που θα αντιδράσουν στη χημειοθεραπεία αρνητικά και θα σκοτωθούν. Οπότε στοχεύουμε στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο θα ξεκινήσει σε ένα χρόνο από τώρα, όταν θα λήξει το υφιστάμενο έργο που έχω, να εξετάσουμε όλους τους πιθανούς μηχανισμούς μέσα στο κύτταρο, το οποίο δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας σχηματοδοτεί έργα τα οποία είναι αρκετά δύσκολο να αναπτυχθούν και σε ερευνητές οι οποίοι έχουν δείξει ότι βρίσκονται σε ένα επίπεδο αριστείας που μπορούν να το κατορθώσουν αυτό. Να. Επομένως, θα προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε όλους τους πιθανούς μηχανισμούς μέσα στο κύτταρο, τα οποία δημιουργούν την αντίσταση των καρκινικών κυττάρων στη χημειοθεραπεία, και επίσης να βρούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να υπερκεράσουμε αυτή την αντίσταση, έτσι ώστε με συνδυασμό διάφορων φαρμάκων, πέρα της χημειοθεραπείας, από τη μια αυξήσουμε το ποσοστό των αιμοφόρων αγκείων τα οποία ματώνονται, έτσι ώστε τα φάρμακα, τα φαρμακευτικά σκευάσματα να φτάσουν στους όγκους μεγαλύτερη ποσότητα, και μετά να επέμβουμε σε εκείνο το σημείο, ώστε τα καρκινικά κύτταρα να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευαισθησία, όπως λέγεται, στα φάρμακα και να μπορούν να σκοτωθούν πιο αποτελεσματικά. Ο σκοπός του όγκου του πανκρέατος, ο οποίος είναι σε μεγάλο μέγεθος για να μπορέσουν να χειρουργηθούν, είναι να μειωθεί το μέγεθός τους αρκετά, έτσι ώστε μετά να γίνει η χειρουργική αφαίρεση του όγκου, η οποία μπορεί να προκαλέσει και ολικίας. Ναι. Άρα συνδυαστικά είναι όλα μαζί και εσείς τώρα επιχειρείτε να διανοίξετε την οδό της χημειοθεραπείας σε αυτούς τους συγκεκριμένους όγκους στο πάνκρεας, κύριε καθηγητά. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος εδώ που δρούνε. Δεν μπορεί να έχει, αν θέλετε, εφαρμογή σε άλλους όγκους στο σώμα. Είναι ειδικά για το πάνκρεας, για τον τρόπο που μας έχετε εξηγήσει πώς λειτουργούν, αν θέλετε, τα καρκινικά κύτταρα εκεί που κλειδώνουν, νεκρώνουν. Δεν θα το έλεγα ότι είναι μόνο στο πάγκρεας. Στο πάγκρεας είναι ίσως η μεγαλύτερη κλινική ανάγκη. Ναι. Γιατί είναι οι όγκοι οι οποίοι έχουν το μικρότερο ποσοστό επιτυχίας των διαφόρων θεραπείων. Επομένως, όγκοι που έχουν αντίστοιχη παθοφυσιολογία, δηλαδή όγκοι που είναι αρκετά σκληροί. Παραδείγματος χάρη στο εργαστήριο δουλεύουμε και με σαρκώματα, όπως ανέφερα πιο πριν. Ναι. Οι οποίοι έχουν την ίδια παθοφυσιολογία. Όπως και όγκοι του μαστού. Δηλαδή είναι ήδη τύποι καρκινικού όγκου, οι οποίοι έχουν μεγάλη ποσότητα κολαγόνου και ονεικού οξέως, τα οποία τα γνωρίζουμε για άλλους σκοπούς, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα να γίνει το όγκος τόσο σκληρός που να καταστρέφονται ό,τι αγκία υπάρχουν μέσα και να μην μπορέσουν να πάνε τα φάρμακα, και παράλληλα, λόγω αυτής της σκληρότητας, να αυξήσουν και αντίσταση των καρκινικών κυττάρων πάνω σε οποιαδήποτε χημειοθεραπεία. Επομένως, στο συγκεκριμένο έργο βασιζόμαστε, στοχεύουμε μάλλον συγκεκριμένα στο όγκο του παγκρέατος, λόγω της κλινικής ανάγκης που υπάρχει, όπως σας ανέφερα. Αλλά τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα έχουν εφαρμογή και θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί αυτό και σε άλλου είδους καρκινικούς όγκους όπως αυτούς ανέφερα. Επίσης, για το συγκεκριμένο project, για το συγκεκριμένο έργο, βρισκόμαστε και θέλουμε να είμαστε πάντα, γιατί εγώ δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι ογκολόγος, είμαι ερευνητής, ασχολούμαι με το καρκίνο, αλλά είναι σημαντικό να είμαστε και σε πολύ κοντινή σχέση με την κλινική εφαρμογή. Και γι' αυτό το λόγο, πέρα από την έρευνα που κάνουμε στο εργαστήριο, για το συγκεκριμένο έργο, έχουμε και σαν συνεταίρους το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, τον καθηγητή, τον γιατρό Κωνσταντίνο Ζάμπουρ, έτσι ώστε να μπορούμε να εφαρμοστούν τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μέσα στην πενταετή διάρκεια του προγράμματος και σε ασθενείς που πάσχουν από πάγκρεας. Αλλά προχωράτε και σε κλινικές μελέτες. Αυτές που μέχρι τώρα, η μικρή φτωχή Κύπρος, στην απόγνωση πάνω άνθρωποι, έτσι θέλουν να πάνε στο εξωτερικό εκεί που τρέχουν κλινικές μελέτες και θα μπορούσαν να συμμετάσχουν για να έχουν ένα καλύτερο ποσοστό επιβίωσης. Κύριε καθηγητά, και εσείς τώρα το φαίνεται εδώ για το συγκεκριμένο στη χώρα μας. Είναι σε βάθος πενταετίας, να πούμε, αυτά τα επιχορήγηση και τα έργα που τρέχουν σε συνεργασία με το Γερμανικό Ογκολογικό. Αλλά πριν σας αποδεσμεύσω και να σας πω ξανά συγχαρητήρια, μας κάνατε περήφανος έτσι τη μικρή μας πατρίδα. Επειδή μιλήσαμε για τους όγκους του παγκρέατος, που υπάρχουν και αλλού, μας λέτε, αυτής της μορφολογίας, αν θέλετε. Η απορία μου είναι, αυτή τη στιγμή έχει νεκρώσει η περιοχή και υπάρχει όγκος, γιατί δεν προηγείται η αφαίρεση, η χειρουργική. Μου είπατε για το μέγεθος, που είναι επικίνδυνο. Ένας από τους λόγους είναι, όταν ανεκρευτεί ο όγκος, είναι αρκετά μεγάλος,
τότε είναι μη χειρουργήσιμο. Θα πρέπει να μειωθεί το μέγεθο με κάποιο άλλο είδο θεραπεία, που συνήθω είναι συνδυασμό χημειοθεραπεία με ακτινοθεραπεία. Και όταν μικρή είναι αρκετά, οι γιατροί θα αποφασίζουν πότε θα γίνει η χειρουργική αφαίρεση. Ναι. Και θα μπορούσε, κύριε καθηγητά, αυτό διότι το πρόβλημα με τους όγκους του πάγκρεας είναι που γίνονται αντιληπτοί σε μεταγενέστερο στάδιο. Γι' αυτό είναι και η κακή διάγνωση, αν θέλετε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία του να οξυγονώνεται ή να δείτε ακριβώς, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή και ως μια διαδικασία προληπτικής εξέτασης, που υπάρχει μια νέκρωση κυττάρων και άρα να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Προγενέστερα ή σε πρώιμο είναι στάδιο. Είναι αλήθεια ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καρκίνων στο πάγκρεας διαγνώνονται σε αργό στάδιο, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν κοντά κάποια νευρικά κύτταρα τα οποία θα αρχίσουν να πιέζονται για να καταλάβει ο ασθενής το πόνο και να καταλάβει ότι κάτι δεν συμβαίνει καλά. Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά την θεραπεία και όχι την πρόληψη. Ναι, ναι, το ξέρω. Αλλά θα πρέπει να ακολουθούμε τα πρωτόκολλα πρόληψης και θα πρέπει ο καθένας μας να λαμβάνει υπόψη ότι μπορεί να συμβεί σε όλους μας οποιαδήποτε μορφή καρκίνου και να ακολουθάμε τις οδηγίες των γιατρών. Ναι, το ότι πάει κάτι λάθος με την εξυγόνωση. Η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης. Όσο πιο νωρίς καταλαβαίνουμε ότι πάσχουμε από κάτι, θα πρέπει να γίνεται και η αντιμετώπιση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ επιτυχία για τη φιλοξενία. Σας εύχομαι, γιατί το καλή είναι επιτυχία. Να σας ευχηθώ στο όλο εγχείρημα, στην έρευνά σας, κύριε καθηγητά.